ζητήσαμε, κύριε Πρόεδρε, να μπει εντός ημερησίας το πρόβλημα με τα ειδικά σχολεία της Αθήνας. Ζητήσαμε δηλαδή όχι απλά να συζητήσουμε, αλλά να αποφασίσουμε. Γιατί γνωρίζετε πολύ καλά, όπως σας αναφέρουν στην επιστολή διαμαρτυρίας, για την απαράδεκτη κατάσταση στις υποδομές των σχολείων ειδικής αγωγής στην Αθήνα, ότι αντίστοιχη συζήτηση κάναμε και στις 14 Ιουνίου του 2022. Και από το ένα αυτοί σας μπήκαν και από το άλλο σας βγήκαν. Εμείς λοιπόν και άλλες και άλλοι συνδυασμοί ζήτησαν να μπει εντός ημερησίας για να αποφασίσουμε. Γιατί το θέμα και αυτό, αλλά θα ήθελα ιδιαίτερα αυτό, χωρίς να μονοπολούμε την ευαισθησία από κανέναν. Ιδιαίτερα το θέμα αυτό απαιτούσε από τον ίδιο το Δήμο να καλέσει τους συλλόγους γονέων, τους εκπαιδευτικούς, την Ομοσπονδία Γονέων Αττικής, αυτούς δηλαδή που φέρνουν το θέμα μετά από αλλεπάλληλες συσκέψεις τους, με συγκεκριμένες ενέργειες που πρέπει να γίνουν. Ο Δήμος θα έπρεπε να έχει πάρει αυτή την πρωτοβουλία, να φέρει εισηγητικό και να αποφασίσουμε. Εμείς λοιπόν λέμε ότι πρέπει να αποφασίσουμε σήμερα και ζητάμε τα αιτήματα, τα 7 συγκεκριμένα αιτήματα που αφορούν το χάλι που βρίσκονται τα ειδικά σχολεία της Αθήνας, ώστε με μέτρα, συγκεκριμένα μέτρα να αντιμετωπιστεί αυτό το χάλι, να αποτελέσουν απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Ξαναλέω, δεν έχει μονοπόλιο κανένα στην ευαισθησία, αλλά αυτή αποδείχνεται και στην πράξη. Προς το παρόν εισπράττουν αδιαφορία. Μια αδιαφορία η οποία εντάσσει την Αθήνα στον πρώτο Δήμο της χώρας που έχει αυτή την κατάσταση στα ειδικά δημοτικά σχολεία, αυτά τα κενά στα δευτεροβάθμια ειδικά δημοτικά σχολεία και αυτή την κατάσταση που κρατάει χρόνια, αναφέρει και ο κύριος Ηλιόπουλος σε σχέση με το ΕΕΚ. Το θέμα θα το αναπτύξει και ο Χάρης ο Βουρδουμπάς μετά. Εγώ κρατάω τη θέση που βάζουμε ότι πρέπει να ψηφίσουμε. Και λεφτά υπάρχουν. Λεφτά υπάρχουν. Είναι τα εκατομμύρια που πετάξατε στο μεγάλο περίπατο που αρχικά μαζί στηρίξατε. Είναι τα 260 εκατομμύρια που θα δώσετε στο Βοβό, στα κουφάρια των τραπεζών και στην ΠΑΕ που μαζί ψηφίσατε εδώ για να μην ξεχνιόμαστε. Αφαιρέστε και κάποια χιλιάρικα για να δώσετε λύση στα συγκεκριμένα προβλήματα που μπαίνουν από τα σχολεία της ειδικής αγωγής.